το ποντίκι, το πουλί και το λουκάνικο. Μια φορά και έναν καιρό, ένα ποντίκι, ένα πουλί και ένα λουκάνικο έμεναν μαζί στο σπιτικό τους. Το συντηρούσαν όλοι μαζί, αφού ήταν πολύ αγαπημένα και στο σπιτάκι τους βασίλευε ειρήνη και ευτυχία, αφού ο καθένας έκανε τη δουλειά του. Η δουλειά του πουλιού ήταν να πετάει κάθε μέρα στο δάσος και να φέρνει στο σπίτι ξύλα. Η ποντικίνα έπρεπε να κουβαλάει νερό από το πηγάδι, να ανάβει τη φωτιά και να ετοιμάζει το τραπέζι. Και το λουκάνικο είχε αναλάβει το μαγείρεμα. Μα σε αυτόν τον κόσμο, όποιος περνάει καλά με αυτά που έχει, δεν τα εκτιμά και θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Έτσι, μια μέρα, το πουλάκι συνάντησε κατά τύχη ένα άλλο πουλί στο δάσος, το οποίο κοκορεύτηκε για το πόσο ωραία ζωή έκανε και το κορόιδεψε επειδή δούλευε σκληρά στο δάσος, ενώ οι άλλοι δύο φίλοι του απολάμβαναν τη ζεστασιά του σπιτιού. «Είσαι πολύ κουτός να κουράζεσαι τόσο πολύ και να κουβαλάς τα ξύλα από το δάσος. Οι άλλοι δύο σε εκμεταλλεύονται γιατί κάνουν εύκολες δουλειές στο σπίτι», του είπε. Γιατί όταν η ποντικίνα άναβε τη φωτιά και έβγαζε νερό από το πηγάδι, καθόταν στο σαλόνι ως την ώρα που έπρεπε να ετοιμάσει το τραπέζι, και το λουκάνικο που ήταν ο μάγειρας έπρεπε μόνο να στέκεται κοντά στην κατσαρόλα για να βλέπει το φαγητό να ψήνεται. Όταν έφτανε η ώρα να δειπνήσουν, το λουκάνικο έμπαινε μέσα στην κατσαρόλα, στριφογύριζε λίγο ανάμεσα στα λαχανικά και έτσι το φαγητό γινόταν νόστιμο και έτοιμο για να το απολαύσουν. Έπειτα ερχόταν το πουλάκι από το δάσος με τα ξύλα. Κάθονταν όλοι στο τραπέζι να φάνε και μετά πήγαιναν στα κρεβάτια τους, όπου κοιμόντουσαν ευχαριστημένα ως την άλλη μέρα το πρωί. Ζούσαν μια αληθινά όμορφη ζωή. Όμως την επόμενη μέρα, επειδή πίστεψε όσα του είπε ο φίλος του, το πουλάκι αρνήθηκε να πάει στο δάσος να κουβαλήσει ξύλα. «Αρκετά έχει γίνει υπηρέτης των άλλων», είπε. «Είναι καιρός να αλλάξουν τα πράγματα. Να κάνει ο καθένας μια διαφορετική δουλειά για αλλαγή». Η ποντικίνα και το λουκάνικο προσπάθησαν να το μεταπίσουν, αλλά το πουλάκι ήταν αμετάπιστο. Επειδή ήταν ο αρχηγός του σπιτιού, τους είπε ότι πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια τουλάχιστον. Έτσι έριξαν κλίο. Το λουκάνικο ανέλαβε την υποχρέωση να πηγαίνει στο δάσος για ξύλα, το ποντικάκι να μαγειρεύει και το πουλάκι να βγάζει νερό από το πηγάδι, να ανάβει τη φωτιά και να στρώνει το τραπέζι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όμως? Το λουκάνικο ξεκίνησε για το δάσος για ξύλα, το πουλάκι άναψε φωτιά και το ποντικάκι έβαλε πάνω στη φωτιά την κατσαρόλα για το φαγητό. Ύστερα περίμεναν και τα δύο να γυρίσει το λουκάνικο στο σπίτι με τα ξύλα για την άλλη μέρα. Μα το λουκάνικο αργούσε πάρα πολύ να φανεί. Οι άλλοι δύο τότε ανησύχησαν, σκέφτηκαν πως κάτι κακό θα έπαθε. Γι' αυτό το πουλάκι πέταξε στο δάσος να δει τι έγινε ο σύντροφός τους. Λίγο πιο πέρα από το σπιτάκι τους συνάντησε έναν σκύλο. Ο σκύλος είχε δει το λουκάνικο, το είχε αρπάξει και το έτρωγε το δυστυχισμένο. Το πουλάκι έκανε παράπονο στο σκύλο για τη συμπεριφορά του, μα δεν κατάφερε τίποτα. Ο σκύλος ισχυρίστηκε ότι ήταν δικαίωμά του να φάει το λουκάνικο αφού το βρήκε στο δρόμο που πεινούσε. Λυπημένο το πουλάκι μάζεψε τα ξύλα μοναχό του, τα φορτώθηκε και τα πήγε στο σπίτι, όπου είπε στην ποντικίνα όλα όσα είδε και άκουσε. Ήταν και τα δύο πολύ στεναχωρημένα, μα αποφάσισαν να μείνουν μαζί και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Έτσι το πουλάκι ετοίμασε το τραπέζι, ενώ το ποντικάκι άρχισε να μαγειρεύει το φαγητό. Όταν πλησίαζε η ώρα να φάνε, η ποντικίνα πήδηξε μέσα στην κατσαρόλα, όπως συνήθισε να κάνει το λουκάνικο, για να κατέψει και να νοστιμήσει τα λαχανικά.
Μα πριν προλάβει να φτάσει στη μέση του βραστού ζουμιού, έμεινε χωρίς τρίχες και χωρίς δέρμα και στο τέλος το δύστυχο κάηκε και έχασε τη ζωή του. Όταν το πουλάκι κάθισε να φάει, δεν έβρισκε πουθενά τη μαγείρισα, την ποντικίνα. Άφησε τα ξύλα στο πάτωμα και κοίταξε από εδώ και από εκεί, μα το ποντίκι είχε εξαφανιστεί. Επειδή είχε αφήσει απρόσεξα τα ξύλα στο πάτωμα, αυτά έπιασαν φωτιά και σύντημα όλο το σπίτι και γότα. Το πουλάκι έτρεξε να φέρει νερό από το πηγάδι για να σβήσει τη φωτιά. Του ξέφυγε όμως ο κουβάς και έπεσε μέσα στο πηγάδι, τραβώντας και το πουλάκι μέσα. Προσπάθησε να βγει έξω, αλλά μάταια. Το άμυαλο πουλάκι πνίγηκε στο νερό του πηγαδιού.